너와 나 우리의 그 세 글자 네 눈에 떠올라 잠깐만 아 아니야 Γιατί κάνετε, πώς είσαστε, ελπίζω όλοι και όλες να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ καλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ελπίζω να περάσετε ένα πάρα πολύ όμορφο Πάσχα. Εμείς δόξα τω Θεώ πάρα πολύ καλά εδώ, ήσυχα και ωραία μεταξύ μας. Έτσι, μ' αρέσει να πηγαίνω στον Επιτάφιο, μ' αρέσει να πηγαίνω στην Ανάσταση. Δεν ξέρω, νιώθω πάρα πολύ ωραία. Μου βγάζει πολύ ωραία συναισθήματα όλη αυτή η διαδικασία και του Επιταφείου και της Ανάστασης. Λοιπόν, έχω εδώ ετοιμαστεί. Τώρα θέλω απλά να ντυθώ, να ντύσω και τον μικρό, να φύγουμε να πάμε στο μολ. Γιατί? Έχω την Κυριακή, σήμερα είναι Παρασκευή το μεταξύ. Εσείς θα δείτε αύριο Σάββατο αυτό το βίντεο και εγώ Κυριακή έχω να πάω σε ένα γάμο και δεν έχω βρει παπούτσι. Τελευταία στιγμή το άφησα εντελώς. Αυτό εδώ είναι το φόρεμα το οποίο θα φορέσω. Δεν είναι τόσο πορτοκαλί, γι' αυτό το έχω επιλέξει. Είναι αυτό το λερωμένο το πορτοκαλί. Να, εδώ πέρα δείχνει πολύ καλύτερα το χρώμα του. Είναι τέλειο, πραγματικά. Θα σας βάλω από κάτω link και θα σας δώσω και εκδοτικό κωδικό από κάτω για όποια της αρέσει να μπει να το δει, έχει το ζωνάκι του. Και είναι τέλειο, όλο μέχρι κάτω έχει κουμπάκια. Και δείτε τι ωραία κουμπάκια. Και αυτό λέω να φορέσω, επειδή τώρα για αυτή την εποχή και μετά για φθινόπωρο εννοείται θα μπορέσω να το εκμεταλλευτώ σε άλλον έναν γάμο που θα έχω από φθινόπωρο. Αλλά και τώρα που είναι άνοιξη. Νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει, ούτε να έχω τυραντάκι, ούτε κοντομάνικο, θέλει κάτι ενδιάμεσο, οπότε αυτό έχει και το μανικάκι του το τρυπητούλι. Οπότε θεωρώ ότι είναι το ιδανικότερο, μέσα έχει και κάτι σαν, αχ πώς λέγονται αυτά τα νυχτικά. Καταλάβατε, για να είναι σαν επένδυση μέσα εσωτερική και να μην έχει θέμα. Εντάξει, είναι εξαιρετικότατο, αυτό θα βάλω και θέλω να πάω να βρω ένα χρυσό ή ένα μπρονζέ πεδιλάκι χαμηλό. Τώρα δεν ξέρω πόσο θα τα καταφέρω να βρω κάτι τέτοιο που ψάχνω. Θέλω ένα παιδιλάκι με χαμηλό τακουνάκι, αλλά θέλω να βρω ένα παπούτσι το οποίο να μπορώ να το φορέσω και αργότερα. Να μην με δεσμεύσει δηλαδή να το φορέσω μόνο σε γάμο. Θέλω και το καλοκαίρι να το ευχαριστηθώ να μπορώ να το βάλω με κάποιο φόρεμα ή κάτι τέτοιο. Δηλαδή δεν θέλω να πάρω κάτι που θα φορεθεί μια φορά και τέλος. Άντε δύο και στον επόμενο γάμο, ας πούμε. Κάτι τέτοιο λέω να βρω. Τώρα να βρω και σανδάλι, ακόμα καλύτερα, γιατί σας έχω πει ότι δεν το έχω πολύ με το τακούνι. Πάω να ντυθώ, να βγάλω τον Μίκη και φύγαμε για μόνο. You're like a song that I sing in the morning on a perfect holiday. You're like the warmth of the sun on my skin when clouds look gray. You're like the joy of the trip that's coming to a place with ocean view. You're like an old familiar friend. You like the sound of the raindrops drumming on a first December day. You like the scent of coffee brewing in the morning. You like the crackling. Chilly winter night. You like a cabin made for two while inside. Πήγαμε λαπαστερία, φάγαμε τα μακαρονάκια μας, τα μανιταράκια μας, τη σαλατούλα μας και φύγαμε τώρα να πάμε στα μάξι που του έχω τάξει του Αλέξανδρου κάτι που είδε στη φίλη του τη Μαριτίνα και του άρεσε πάρα πολύ. Και θέλω και εγώ να πάρω να σας πω την αλήθεια μια κάρτα για το γάμο, μια ευχητήρια κάρτα εννοώ. Λοιπόν, τώρα που είμαστε στο πάρκινγκ, πάρκαρε και μόλις είχε κατέβει το αυτοκίνητο του ο Νίκος Βέρτης. Και περνάγαμε ακριβώς δίπλα. Και με το που τον είδα, γιατί κάτι είπε ο μικρός και γύρισε και μας κοίταξε και κοιταχτήκαμε. Με το που τον είδα και κατάλαβα ότι είναι αυτός, πήγα συνέστητα να του πω αν είσαι ένα αστέρι. Πήγα να την τραγουδήσω. Και τελευταία στιγμή σταμάτησα. Ρεζίλη θα γινόμουν, αλλά με το που τον είδα,
Μου ήρθε το τραγούδι το αυτό. Ευτυχώς που δεν το έκανα, γιατί εντάξει, μιλάμε, θα καταντρεπόμουν. Αυτά, πάμε Max τώρα να σας δείξω και τι θέλει να πάρει ο μικρός, γιατί είναι πολύ ωραίο παιχνιδάκι. Παίζανε με τη φίλη του τη Μαρτίνα προχθές και ήταν έτσι πολύ όμορφο. On a perfect holiday, you're like the warmth of the sun on my skin. When clouds look gray. Ρίχνει τόσο πολύ βροχή, ακούστε τι γίνεται. Που νιώθω ότι άμα τρέξω πολύ με το αυτοκίνητο θα μου σπάσει το τζάμι. Δηλαδή όταν είμαι σε ταχύτητα, όταν δηλαδή προχωράω. Ελάτε! Ναι! Παράθυρο. Αλήθεια, αγάπη μου. Δεν μου έχει ξανατύχει τέτοιο πράγμα. Έχω πάθει σοκ. Βγήκε η μαμά μου να μας βοηθήσει να μπούμε στο σπίτι. Δεν μπορούσαμε να μπούμε στο σπίτι από την πάρα πολύ βροχή. Ούτε να παρκάρω μέσα στον γκαράζ δεν μπορούσα. Γιατί και η κάμερα και τα τζάμια και οι καθρέφτες είχαν τόσο πολύ νερό που δεν έβλεπα, παιδιά. Και κάνει και κάτι μπουμπουνιτά που κρατάνε ώρα και τραντάζεται όλο το σπίτι. Εν τω μεταξύ πριν φύγουμε από το μολ, την ώρα που είμαστε στον πάνω-πάνω όροφο και πρέπει τα καφέ και αυτά, κάνει ένα πολύ δυνατό boom. Αλλά κοιτώντας έξω δεν είδα κάτι. Παιδιά, δεν μπορώ να σας εξηγήσω τι γίνεται έξω. Φανταστείτε ότι τρόμαξε και ο Αλέξανδρος τόσο πολύ που του λέω αγάπη μου θα πάμε άλλη στιγμή στο Max και είπε ναι, που άλλες φορές θα έφερνε τον πανικό. Τέλος πάντων, θα ηρεμήσω λίγο και θα σας δείξω τι πήρα. Πέρα από τα παπούτσια πήγα για να πάρω και από Mac ένα κραγιό, ένα μολύβι χιλιών, γιατί εγώ χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα μολύβια. Κάθε στιγμή να σας απαντήσω κάπου εδώ. Χρησιμοποιώ πάρα πολύ τα μολύβια χιλιών. Και επειδή χρησιμοποιώ πάρα πολύ το Shoar, πήγα να ζητήσω να μου βρει κοπέλα κάποιο που να είναι έτσι κοντινό. Απλά λίγο πιο ανοιξιάτικο, γιατί το Shoar είναι πάρα πολύ σκουρόχρωμο για τώρα το καλοκαίρι. Και πολύ φοβάμαι ότι η απόχρωση που μου έδωσε, την έχω. Καθίστε τώρα εδώ πέρα να δούμε, εδώ πέρα που έχω τις Παναγιάς στα μάτια. Εδώ είναι το Magenta. Όχι, αυτό είναι άλλης εταιρείας. Εδώ τι έχω πάλι. Εδώ έχω το beat. Εδώ έχω beat. Οκ, okay, δεν το έχω. Οκ, okay, καλό αυτό, θα το δοκιμάσω. Και πολύ φοβάμαι ότι δεν θα μου αρέσει. Κοιτάξτε. Καθίστε να σας πάω στο φως. Αυτή είναι η απόχρωση. Πάω να το δοκιμάσω τώρα. Να δω αν θα μου αρέσει. Δεν κακό. Ξέρετε τι κάνω. Όταν εγώ βαριέμαι και δεν θέλω να βάλω, παίρνω ένα μολύβι, κάνω λίγο περίγραμμα, γεμίζω και τελειώνω. Φεύγω. Δεν μπορώ. Μετά βαριέμαι. Δεν κακό. Και έλεγα να το αφήσω, αλλά τελικά είναι ωραίο. Θα το φτιάξω λίγο καλύτερο να σας το δείξω. Δεν είναι τόσο ανοιχτό εδώ. Εδώ πέρα χάνουν πάρα πολύ τα χρώματα στην κάμερα. Καμία σχέση. Αυτό το μπαμ τι ήταν τώρα. Δεν μπορώ τώρα, έχω φοβηθεί. Λοιπόν, αυτό είναι το. Εντάξει, κοιτάξτε εδώ, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Αυτό είναι ωραίο, αρκεί να ήταν ένα τσικ πιο σκουρόχρωμα. Αν ήταν ένα τσικ πιο σκουρόχρωμα θα μ' άρεσε. Δηλαδή, λίγο να μπέζιζε θα ήθελα. Ένα τσικ πιο σκουρόχρωμα. Λοιπόν, οπότε αυτό πήρα από Mac. Από IKEA, γιατί πήγαμε και λίγο στα IKEA, πήρα στον Αλέξανδρο τα αγαπημένα του αυτά εδώ πέρα, τα ρολάκια κανέλας. Αλέξανδρο, φέρει και αυτά που παίζεις μέσα να δείξω τι άλλο πήραμε από τα IKEA. Φέρ' το λίγο να το δείξω. Αυτά που πήρες και έβαλες μέσα στο λάπτοπ σου, για φέρ' το. Δεν θέλεις. Τέλος πάντων, πήρα κάτι. Ξέρετε τι πήρα, αυτά τα. Τα μανταλάκια που είναι για τα τρόφιμα. Όταν ανοίγεις ένα τρόφιμο για να μην παίρνει αέρα που είναι κάτι. Αυτά πήρα. Πήρα δύο συσκευασίες τα οποία τα λατρεύω. Και από Τσακίρι Μαλά πήρα τελικά αυτό το πέντυλο, χωρίς το χιαστή. Πήρα αυτό που δένει στον αστράγαλο. Ωχ, ξέχασα να τους πω να μου κάνουν τρύπες. Αχ, δεν το πιστεύω. Πιάσανε εκεί τα κορίτσια συζήτηση με τον Αλέξανδρο και ξέχασα. Να τους πω τέλος πάντων, πρέπει να έχει ο μπαμπάς μου νομίζω στην αποθήκη τέτοιο. Θα το δω. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Δεν είναι πολύ ψηλό το τακουνάκι, δεν είναι και χαμηλό, απλά είναι χοντρό και δεν το νιώθω στο περπάτημα. Μου άρεσε πάρα πολύ και αυτή εδώ πέρα η λεπτομέρεια που κάνει. Και ήθελα έτσι απόχρωση του χρυσού, γιατί έχει τα χρυσά κουμπιά, οπότε έπρεπε να έχω απόχρωση του χρυσού, ορίστε. Και μου κάνει κιόλας, μου κάνει τέλεια το 41. Τα παπούτσια που έχουν λίγο τακουνάκι, μου κάνει τέλεια το 41. Τα φλάτο θέλω παραπάνω.
Τέλος πάντων. Αυτά λοιπόν θα φορέσω στο γάμο. Και εδώ μέσα, άμα δείτε τι έχω κάνει μέσα. Κοιτάξτε εδώ μέσα σε κούλα που πέταγα αποδείξεις και λοιπά, τι έχω κάνει. Χαμός. Τέλος πάντων, αυτά σας αφήνω για την ώρα. Να πάω να φτιάξω εδώ λίγο τα πράγματα και μετά που θα έρθει ο μπαμπάς μας θα πάμε και στα Max. Γιατί εμείς φοβηθήκαμε να πάμε μόνοι μας. Πού? Στο Max. Θέλεις να πάμε να πάρουμε αυτό το παιχνίδι που θέλεις? Ο μπαμπάς όχι. Ο μπαμπάς όχι. Ο μπαμπάς αγγίκιαμε. 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 Το ήθελα λίγο πιο σκούρο. Αγγίκιαμε. Δεν είναι κακό γιατί το σοάρ είναι πάρα πολύ σκούρο. Δηλαδή το σοάρ είναι σχεδόν μοβ. Ε? Τι? Εντάξει αγάπη μου. Αλλά αν ήταν έτσι, νομίζω θα ήταν τέλειο. Αλλά δεν έχει καμία σχέση με αυτό που δείχνει πίσω. Κοιτάξτε. Έφερα και το παπούτσι εδώ λίγο να το δω με το φόρεμα. Μια χαρά τέλεια ταιριάζει. Εδώ δεν φαίνεται το. Είναι πιο χρυσό από ό,τι φαίνεται εδώ. Δεν είναι τόσο. Λοιπόν, και επειδή σίγουρα θα σας ενδιαφέρει, είναι ένα φόρεμα που έκανε χαμό στο Instagram. Να σας πω ότι έχουν μείνει πολύ λίγα κομμάτια. Οπότε αν σας ενδιαφέρει, δείτε το σύντομα. Και σας έχει βάλει τον κωδικό έτοιμο, να μην χρειάζεται να βάλετε κωδικούς, δηλαδή το 20% είναι ήδη έτοιμο για το φόρεμα. Και από κάτω θα σας έχω εγώ έναν επιπλέον κωδικό M10, είτε στα ελληνικά είτε στα αγγλικά, αρκεί να είναι κεφαλαίο, που θα σας δίνει 10% έκπτωση σε όλα τα υπόλοιπα, εκτός αυτού του φορέματος που θα έχει έτσι κι αλλιώς 20% και του μπαζάρ. Γιατί έχει και μια ενότητα μπαζάρ, που έχει έτσι πολύ καλές τιμές. Είναι τέλειο, εδώ μεταξύ τα ντέλα του είναι εξαιρετική, δείτε εδώ. Αντε, ανυπομονώ να έρθει Κυριακή να το φορέσω. Και εννοείται θα το κλείσω μέχρι πάνω. Γιατί μου αρέσει έτσι να κάνει αυτό το εφέ τύπου. Το γιακαδάκι τέλος πάντων. And you can see the children holding out the breath, oh yeah. Oh, corks and bottles ready to pop out. Oh, no more crying. We are knocking out another year of new loss, broken hearts and crazy, crazy rides. It's a minute to midnight. People smiling and embracing. They are having a great time. You can read it on their faces. It's a minute to midnight. There's no way I'm feeling blue. Cause in a minute at midnight I'd be busy kissing you. And under the sky will blossom up into a million colors rising. Γυρίσαμε στο σπίτι και δείτε, πήρα στον Αλέξανδρο για το Σεπτέμβριο, όχι για τώρα. Για το νηπιαγωγείο, αυτό εδώ πέρα. Καθίστε να το ανοίξουμε να δούμε μέσα αν έχει και φυκούλες. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Θα του πάρω την ίδια τσάντα, θα σας τη δείξω τώρα στο κινητό. Θέλω να καθίσω τώρα να την παραγγείλω. Που είναι πάρα πολύ ωραία και του αρέσει ο Batman. Ωραία, εντάξει, θα χωράει τα πραγματάκια που θέλω να του βάζω. Εντάξει, να τρώει ένα γεύμα. Θα θέλουμε στην ουσία. Να τη τσάντα, αυτή είναι. Από εδώ θα την παραγγείλω γιατί δεν την βρίσκω πουθενά αλλού, να σας πω και την αλήθεια μου. Και μου αρέσει γιατί έχει στην άκρη και θυκούλα για να μπαίνει το νερό, να είναι καλύτερα απ' έξω. Και έτσι κι αλλιώς έχω μάθει ότι δεν χρειάζεται και πολλά. Έτσι, κάποια ρουχαλάκια και το νερό και το φαγητό τους. Οπότε νομίζω αυτή θα είναι πάρα πολύ όμορφη. Την παρήγγειλα. Τώρα θα μου πείτε από τώρα για τον Σεπτέμβρη. Από τώρα για τον Σεπτέμβρη, παιδιά. Γιατί μετά δεν μπορώ τον Αύγουστο να μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία ψάξιματος τσάντας που θα γίνεται τη τρελή. Είμαι σίγουρη ότι θα γίνεται τη τρελή. Οπότε είπα να το κάνουμε από τώρα να ξεμπερδεύουμε. Πρέπει να του βρω το παγουρίνο τώρα.
Απλά θέλω λίγο να το ψάξω το παγουρίνο αν είναι. Κοιτάξτε τι όμορφη που είναι. Του αρέσει πάρα πολύ, μόλις την έδειξε ξετρελάθηκε. Και θα σας τη δείξω όταν και θα έρθει σε επόμενο βίντεο, έτσι να πάρετε καμιά ιδέα για το προνηπιάκι μας. Τώρα να σας πω και κάτι άλλο που θυμήθηκα και θέλω να μου πείτε αν γνωρίζετε. Είδα ότι μέσα στο Μόλ άνοιξε ένα καινούριο μαγαζί που έχει μέσα συμπληρώματα, βιταμίνες κλπ. Και ήξερα ότι αυτό το κατάστημα φέρνει και τις βιταμίνες μαλλιών Herburst που τις έχω δοκιμάσει, σας έχω δείξει πάρα πολλές φορές ότι τις έπαιρνα για μήνες και είχα δει πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά πηγαίνοντας εκεί και ρωτώντας την κοπέλα, δεν πήρα μια κατατοπιστική απάντηση. Για να σας είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα ποτέ εάν τις φέρνουν ή όχι. Είδα το σαμπουάν και το μαλακτικό, είδα δηλαδή κάποια από τα προϊόντα που είναι σαμπουάν κλπ. Αλλά ποτέ δεν είδα τις βιταμίνες. Τέλος πάντων, η κοπέλα μου είπε ότι η εταιρεία Herburst με αυτή εδώ, την εταιρεία που είχε ανοίξει αυτό το κατάστημα που λέγεται κάπως Holland & Barre, τέλος πάντων, μου είπε ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Λίγο που το έψαξα, εγώ δεν έβγαλα άκρη και δεν κατάλαβα και ποτέ αν πηγαίνουν οι βιταμίνες ή όχι, να σας πω την αλήθεια μου. Στο εξωτερικό το ισό που έψαξα υπάρχουν. Τέλος πάντων, τώρα θα δοκιμάσω αυτές για ένα μήνα. Μετά θα σταματήσω και αν δω διαφορά μέσα σε αυτόν τον ένα μήνα θα ξαναπάω να πάρω τις ίδιες. Αλλιώς θα ψάξω τις άλλες Herburst, οι οποίες είναι εξαιρετικές. Θα σας κρατώ ενήμερες γιατί ξέρω ότι γενικότερα και εσείς ψάχνεστε και τέτοια. Εννοείται ο Αλέξανδρος, σας το έδειξε σε ένα πλάνο το παιχνίδι που ήθελε να πάρει που είχε φίλη του, που ήταν σαν κασετίνα και έχει μέσα μαγνητάκια και ντύνει στα ανθρωπάκια. Έχει, ας πούμε, παντελόνι ή μπλούζα, ανάλογα με το τι θέμα έχεις επιλέξει. Αλλά ο Αλέξανδρος προτίμησε ένα φακό. Η ώρα έχει πάει 7, δεν είναι και πάρα πολύ αργά, αλλά νιώθω την ανάγκη να ξεβαφτώ και να πάω επιγόντως να ξαπλώσω και να κάνω λίγο δουλειά. Θέλω να απαντήσω σε 2-3 emails που έχω και με περιμένουν και τα περιμένω και τα κοιτάω από χθες και με κοιτάνε και κοιτιόμαστε και δεν απαντιόμαστε, τέλος πάντων. Οπότε ήρθα να κάνω, παιδιά, την περιποίησή μου, να βάλω τις κρεμούλες μου από τώρα και να πάω να ξαπλώσω, να κάνω τις δουλίτσες. Είναι και ο μπαμπάς μας σήμερα που νωρίς στο σπίτι, οπότε θα βοηθήσει και με το θέμα του Αλέξανδρου, με δόντια, βραδινό και όλο αυτό. Λοιπόν, ξέρετε τι παρατήρησα, χωρίς να είμαι πάρα πολύ σίγουρη, ότι το μολύβι που πήρα από τη MAC δεν είναι τόσο μάτο όσο είναι το άλλο. Γίνεται αυτό τώρα, ρε παιδιά. Θα το ξαναδώ γιατί μου κάνει τρομερή εντύπωση. Μου φαίνεται τρέλο, δεν μπορεί να συμβαίνει. Αφού είναι από την ίδια σειρά, θεωρητικά είναι το ίδιο. Αλλά μου έκανε ότι είναι πιο υγρό από ότι. Δηλαδή, έκανα αυτή την κίνηση και κουνιόταν. Ένιωθω ότι δεν είναι σταθερό. Ενώ στο άλλο, στο μολύβι, στο προηγούμενο που είχα, που σα ποιο είναι τώρα, κόλλησε το σοάρ. Ένιωθω ότι δεν είναι πάρα πολύ σταθερό. Δηλαδή, έκανα αυτό και δεν κουνιόντουσαν τα χείλη. Περίεργο δεν είναι αυτό τώρα, δεν ξέρω, τέλος πάντων, νομίζω είναι, μήπως έτυχε, επειδή δεν ξεβάφτηκα για να, μπορεί να υπήρχε λίγο λιπαρότητα από το φαγητό, το μεσημεριανό που φάγαμε και τα λοιπά, γιατί δεν πήγα να ξεβαφτώ και το τοποθέτησα έτσι. Τέλος πάντων, θα το δούμε. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, σας χρωστάω και ένα giveaway, να κάνω μια κλήρωση, να θυμάστε ότι, δεν θυμάμαι σε ποιο, θα σας το βάλω κάτω στην περιγραφή. Έχω κάνει σε ένα βίντεο της βλοκούστης, δεν θυμάμαι τώρα σε ποιο, κληρώνω 10 προϊόντα, όπου κάποιος τυχερός θα κερδίσει 10 προϊόντα. Θα το αφήσω τώρα τις επόμενες ημέρες λίγο για 3-4 μερούλες ακόμα και μετά θα κάνω την κλήρωση για να πάρετε μέρος κι εσείς εδώ, όποιος δεν το έχει πάρει χαμπάρι, μπορεί να λείπετε για διακοπές κλπ. Και αυτά, εύχομαι επίσης, γιατί δεν θα σας δω εδώ στο YouTube μέχρι τότε, καλή επιστροφή στα θρανία και για μας το ελπίζω αυτό, να πάμε και να μείνουμε μέχρι και τον Ιούλιο, το ελπίζω, τέλος πάντων. Αυτά, σας φιλώ, σας χαιρετώ, πάω να βάλω τις κρεμούλες μου και να ξεβαφτώ και λίγο καλύτερα βασικά. Mm-hmm.